Επιστρέφουμε κυρίες και κύριοι στο πρώτο θέμα του δελτίου μας και στο μεγάλο ντέρπι στη Λεμεσό. Άρχικα να πούμε 3-2 το σκορ στο 86, αλλά δυστυχώς οχήματα καίγονται στον κυκλικό κόμβο της Αγίας Φύλας. Πάμε στον εκπρόσωπο τύπου της δυνάμης, τον κύριο Χρήστο Ανδρέου. Κύριε Ανδρέου, καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Βιάννο. Να ρωτήσω αρχικά, υπάρχουν πληροφορίες για αριθμό οχημάτων που καίγονται στον κυκλικό κόμβο της Αγίας Φύλας? Ναι, είναι αλήθεια. Πριν από λίγο φαίνεται ότι υπήρξε και αυτή η πληροφορία. Ναι, η πυροσβεστική υπηρεσία αυτή τη στιγμή επιχειρεί στην περιοχή της Αγίας Φύλας, στο κυκλικό κόμβο, αριθμός οχημάτων 4 ή 5 στον αριθμό. Ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει. Φαίνεται να, αυτή τη στιγμή να καίνε και όπως έχω πει, η πυροσβεστική υπηρεσία επιχειρεί αυτή τη στιγμή. Να πούμε κυρίες και κύριοι ότι οι εικόνες που βλέπουμε είναι σε ζωντανή σύνδεση έξω από το Τσίριο στάδιο. Κύριε Ανδρέου, επιποδός η αστυνομία από νωρίς το πρωί, δρακόντια τα μέτρα από πλευρά σας. Υπήρχαν σχετικές πληροφορίες, μια επιχείρηση η οποία αναμένεται να διαρκέσει μέχρι αργά το βράδυ? Ναι, ήταν ένα προγραμματισμένο σχέδιο δράσης, το οποίο είχαν γίνει κάποιες συσκέψεις καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας και, σε μέλη της αστυνομίας, τα οποία αστυνομεύουν αυτή τη στιγμή τον ποδοσφαιρικό αγώνα, αλλά και με τους παράγοντες των δύο ομάδων με σκοπό να βοηθούν οποιαδήποτε επεισόδια. Μπορώ να πω ότι μέχρι στιγμής δεν υπήρξαν οποιαδήποτε επεισόδια πέραν του περιστατικού αυτού με τα οχήματα τα οποία αυτή τη στιγμή καίνε. Αντιλαμβάνεστε ότι θα πρέπει να γίνουν κάποιες εξετάσεις, έρευνες για να εξακριβωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού αυτού. Μάλιστα. Κύριε Ανδρέου, ευχαριστώ πολύ. Καλό σας βράδυ.